Όντως τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Το 2021 για την Inter American, έγραψε μια πολύ πολύ σημαντική χρονιά σε όλα τα επίπεδα. Δεν έγραψε μόνο μια σημαντική χρονιά σε επίπεδο παραγωγής, που προσεγγίσαμε περίπου τα 400 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ήταν και μια πολύ σημαντική χρονιά από άποψη κερδοφορίας, γιατί αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Αν λείπει κάτι από τα δύο, σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Οι λόγοι ήταν πολλοί και θα ήθελα να τονίσω ιδίως για το κομμάτι της κερδοφορίας ότι είναι μια οργανική κερδοφορία. Δεν είναι μια κερδοφορία που κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό μια εταιρεία να έχει αυτού του είδους την κερδοφορία, οργανική κερδοφορία. Το πώς ήρθε και το αποτέλεσμα της παραγωγής και το αποτέλεσμα της κερδοφορίας είναι μια δουλειά πολλών ετών μέσα στην εταιρεία, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη και στην ανάπτυξη με πολύ σωστά βήματα και μέσω και όλων των δικτύων πωλήσεων. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που είμαστε απόλυτα πολυκαναλική. Έχουμε όλα τα δίκτυα διανομής και φυσικά, τα φυσικά δίκτυα, είτε αυτό είναι το εταιρικό μας δίκτυο, το agency, είτε είναι το πρακτοριακό. Έχουμε το direct και έχουμε και κάποιες συνεργασίες με τράπεζες. Όλο λοιπόν αυτό το πλέγμα οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και φυσικά τη μεγαλύτερη συνεισφορά του, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας, έχουν τα φυσικά δίκτυα που ούτως ή άλλως αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της παραγωγής της Inter American. Είτε μιλάμε για το εταιρικό δίκτυο, είτε μιλάμε για το δίκτυο των πρακτόρων και μεσητών. Όντως ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Έχουμε πετύχει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών. Και νομίζω πολύ σημαντικό όμως πέρα από το κερδών είναι και η συνέπεια και η συνέχεια που δείχνει αυτή η εταιρεία. Δηλαδή, είμαστε σε ένα κερδοφόρο σερία από το 2015 με αποτελέσματα που είναι συστηματικά πάνω από περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι όμως για μένα ακόμα πιο σημαντικό ότι βελτιώνεται και η ποιοτική δείκτες της εταιρείας, η ικανοποίηση των πελατών μας, η ικανοποίηση των συνεργατών και των προμηθευτών από την εταιρεία. Και προφανώς έχουμε και εξαιρετικά δείγματα από την ικανοποίηση του προσωπικού. Άρα, νομίζω η επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και από το γεγονός ότι η Inter American, σαν οργανισμός, είναι πάντα ισορροπημένη ανάλογα στα. Δίνοντας ίσο βάρος στα συμφέροντα των stakeholders. Τώρα, όλο αυτό έχει προκύψει μετά από μια δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Όμως, φαίνεται ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλη μια δύσκολη περίοδο αυτή της ενεργειακής κρίσης και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φοβάστε κάτι από αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος είναι κάποιο εμπόδιο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας που φαινόταν ότι έρχεται με πολύ μεγάλη ορμή. Εγώ παραμένω αισιόδοξος, νομίζω ότι εκτός αν έχουμε συνέχιση των απρόβλεπτων πραγμάτων και εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου, η οικονομία στην Ελλάδα θα πάει καλά και κατά ακολουθία περιμένουμε θετικές εξελίξεις και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, που νομίζω τα επόμενα χρόνια θα δούμε μια μεγαλύτερη και πιο υγιή αγορά σε σχέση με το παρελθόν.